Το σχήμα του θυμίζει τορπίλη, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα υποβρύχιο ντρόουν σχεδιασμένο για χαρτογράφηση. Ονομάζεται Remus, διαθέτει σόναρ και η αποστολή του είναι να εντοπίζει νάρκες εκεί που δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ναρκαλιευτικά πλοία, όπως για παράδειγμα σε πολύ ρηχά νερά. Στη βελγική ναυτική βάση του Ζε Μπρούγκε, ειδικοί στην εξουδετερώση ναρκών δοκιμάζουν το πρωτοποριακό ντρόουν. Διακρίνουμε ότι βρήκαμε μια ηχό στην εικόνα από το σόναρ που δείχνει ύποπτη. Με βάση λοιπόν συγκεκριμένα κριτήρια, την εντάσσουμε σε μια κατηγορία. Και κατόπιν αποφασίζουμε αν είναι απαραίτητη μια επιτόπου διερεύνηση για να καθορίσουμε αν το ανιχνευθέν αντικείμενο είναι ενδεχομένως εκρηκτικός μηχανισμός ή όχι. Υπολογίζεται ότι στα 65 χιλιόμετρα της ακτογραμμής του Βελγίου παραμένουν από 100.000 έως 300.000 νάρκες. Προτεραιότητα είναι η αποναρκοθέτηση στις παραλίες και τα λιμάνια. Οι νάρκες είναι μια ιστορική απειλή, διότι είναι τεράστιος ο αριθμός των ναρκών και των βομβών που έχουν πέσει στα νερά μας στη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων. Δυστυχώς όμως είναι και μια σύγχρονη απειλή. Ως το 2030 το βελγικό ναυτικό θα παραλάβει 6 σκάφη Remus. Λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας και της αυξητικής τάσης στις αμυντικές δαπάνες, οι στόλοι της Ευρώπης παρακολουθούν με ενδιαφέρον το βελγικό εγχείρημα.